Το System Crusher ουδέποτε ήταν στα φαβορί των τελευταίων ευρωπαϊκών βραβείων ταινιών στο Βερολίνο. Παρά τα αυτά, απέσπασε το πρώτο βραβείο για τη μουσική επένδυση της ταινίας, η οποία χαρακτηρίζεται από εντάσεις εξετάζοντας ένα δύσκολο θέμα, αυτό της βίας στη διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Το Euronews συνομίλησε με τη σκηνοθέτηδα της ταινίας, Nora Finkside. Περιγράφει την ιστορία παιδιών για τα οποία Ινστιτούτα Πρόνοιας δεν τους βρίσκουν μέρος να ζήσουν. Έτσι τα στέλνουν στο ένα Ινστιτούτο, τα διώχνουν, μετά στο επόμενο, πάλι τα διώχνουν. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι ένας αέναος κύκλος που ξεκινά. Μετά χρησιμοποιούν έναν όρο, System Sprenger, System Crashes. Η ταινία γνώρισε ήδη επιτυχία στη Γερμανία παρά το ότι πραγματεύεται ένα δύσκολο ζήτημα. Η ερμηνεία από τη μικρή Έλενα Ζέγγελ δεν επιτρέπει να υπάρχει μιζέρια και δίνει μια εξαιρετική ενέργεια στην ταινία. Το να τη βρούμε ήταν πραγματικά εύκολο. Κάναμε μια πρώτη επιλογή 10 κοριτσιών και ήταν η 7η στη σειρά. Τόσο εύκολο ήταν. Κοίταξα και άλλα κορίτσια μετά, αλλά από κάποιο σημείο έκανα διαρκώς συγκρίσεις με την Έλενα, διότι μπορούσε να αποδώσει αυτή την επιθετικότητα με την πτυχή της ευθραυστότητας. Όσον αφορά στο περιεχόμενο, ακολουθούμε μια συγκεκριμένη μορφή, επιχειρώντας να μεταφράσουμε την ενέργεια της Μπένι σε όλα τα επίπεδα, από το γύρισμα μέχρι το μοντάζ, το ρυθμό και το σενάριο. Το System Crusher έκανε πρεμιέρα στην Ελλάδα στα τέλη Σεπτεμβρίου και αποτελεί τη γερμανική εκπροσώπηση στα επερχόμενα Όσκαρ.